Καλημερίζω ευθύς αμέσως και τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού, κύριο Γιώργο Μαυραντονάκη. Καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα σας, κύριε Γιώργο, πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι. Ετοιμάζεστε, έτσι? Βέβαια, για 11η συνεχή με 2 χρόνια διακοπή, 11ος χρόνος συνεργασίας 6 πολιτιστικών συλλόγων, με μια εκδήλωση που την κατέχουμε πάρα πολύ καλά. Και μπορεί οποιοδήποτε να έρθει και να είναι σίγουρος ότι θα περάσει. Και πάρα πολύ ωραία και με ασφαλή τρόπο και με όλες τις διαδικασίες. Ποδηλατικός γύρος παιδιάδας. Την Κυριακή, μάλιστα, 14 Μαΐου στις 11 το πρωί. Σύνθημα, μάλιστα, και παρασύνθημα εδόθη, έτσι? Βεβαίως. Αυτή η εκδήλωση, ο 11ος ποδηλατικός γύρος, όπως και όλοι οι άλλοι ποδηλατικοί γύροι, γίνεται με συνδιοργάνωση της περιφέρειας και με τη στήριξη θέτως του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας. Να πούμε ότι είσαστε εσείς, ναι μεν, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Θραψανού, αλλά είναι επίσης ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αποστόλων, Ενεργών Πολιτών Σαμπά, Ζωφόρων, Βόνης, όπως επίσης και Γαλατά, έτσι? Μάλιστα. Δεν τους ξέχασα? Όχι. 6 σύλλογοι είμαστε, που για 11 χρόνια έχουμε γίνει μια παρέα, κυρία Δουλιαράκη, διότι δεν είναι τόσο εύκολο 11 χρόνια να είμαστε 6 συλλόγοι, να δημιουργούν μια εκδήλωση που έχει πάντα απόλυτη πτυχία. Είναι πάρα πολύ καλό. Δείχνει τη συνεργασία και τι μπορούν να καταφέρουν οι συλλόγοι όταν ζουν από κοινού και δημιουργούν εκδηλώσεις. Ποιος είναι ο στόχος του ποδηλατικού γύρου παιδιάδος? Από την πρώτη φορά, πριν 11 χρόνια, μίξαμε εκεί το κάμπος που είναι Θραψανό Αποστόλη, και επειδή παλιά πηγαίναμε στο Καστέλι με τα ποδήλατα, τη δεκαετία του 60, του 70, όσοι είχαν βέβαια έρθει, άλλοι νοικιάζανε κάμερα στο Καστέλι, άλλοι πηγαίνανε με ένα αστικό που είχε δημιουργηθεί. Ο στόχος λοιπόν είναι ότι η άνοιξη, που είναι η καλύτερη και η πρώτη εποχή του χρόνου, και επειδή η φύση είναι πάρα πολύ όμορφη, βάζει τα καλά της, ας πούμε, είπαμε ότι σε αυτόν τον κάμπο μέσα να περπατήσουμε, μάλλον να ποδηλατήσουμε, να γνωρίσουμε τη φύση και να προτείνουμε και στους φίλους που θα έρθουν ότι τον εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης. Και αυτό βέβαια φαίνεται τα αποτελέσματά του, γιατί τον πρώτο γύρο είχαμε νοικιάσει 150-160 ποδήλατα, αλλά τώρα αυτά έχουν λίγο στέψει, γιατί οι ποδηλάτες που συμμετείχαν έχουν πάρει ήδη το δικό τους ποδήλατο. Άρα λοιπόν το πρώτο όφελος και ο σκοπός επετεύχθηκε. Από τη μία είναι αυτό, εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, από την άλλη σαφέστατα γνωρίζω πολύ περισσότερα τον ίδιο μου τον τόπο, γνωρίζω πολύ περισσότερα για τη φύση και ό,τι αυτός περιλαμβάνει, και έτσι δίνεται και μια παραπάνω ζωή, κύριε Μαυραντονάκη, στην επαρχία, ναι. Βεβαίως, γιατί βλέπεις παιδιά, τα μικρά ποδηλατάκια, τα μικρά με τους γονείς, να γίνεται μια παρέα όλοι μαζί. Και το διασκεδάζουμε κιόλας. Και στην αφετηρία, αλλά και στον τερματισμό, που η αφετηρία μας γίνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Αποστόλων και ο τερματισμός. Εγώ εύχομαι να είσαστε πάντα γεροί και να το συνεχίσετε αυτό. Ούτως ή άλλως μιλάμε για τον 11ο ποδηλατικό γύρο παιδιάδας, θεσμός να γίνει, και με οι επόμενοι που θα αναλάβουν από εσάς, μετά από εσάς, να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια απρόσκοπτα, και για τον εαυτό τους και για τα δικά τους τα παιδιά. Την Κυριακή 14 του μήνα στις 11 το πρωί, για εκείνους που σας ακούν, ενδιαφέρον, πού θα συναντηθείτε, τι θα κάνετε? Στους Αποστόλους θα συναντηθούμε, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο των Αποστόλων, εκείνο ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Εξάλλου φαίνεται, γιατί υπάρχουν άτομα τα οποία κατευθύνουν τους επισκέπτες σε ποιο χώρο θα πάνε. Φαίνεται εξάλλου από την κίνηση που υπάρχει στο περίοδο εκεί του σχολείου. Εκεί θα έρθουν, θα δηλώσουν συμμετοχή, θα δοθεί δώρο από τους οργανωτές, με μια τσαντούλα, ένα μπλουζάκι και νεράκι, καθώς επίσης και στην Βόνη, που είναι ενδιάμεση διάδρομη, θα δοθεί ένα κέρασμα σε όλους τους ποδηλάτες. Επίσης στο τερματισμό, από τους χορηγούς που έχουμε στην εκδήλωση, θα δοθούν κεράσματα. Να συμπληρώσω κάτι, κυρία Λουγεράκη. Να το πείτε. Φέτος ο ποδηλατικός γύρος αφιερώνεται στη μνήμη ενός πάρα πολύ καλού μας φίλου, του Γιάννη του Κεστρίτσαλη,
ο οποίος ήταν από τα ιδρυτικά μέλη και ήταν και πάρα πολύ δραστήριος. Στα πρώτα που το χτίσιμο του ποδηλατικού γύρου ήταν δύσκολο και η προσφορά του ήταν πάρα πολύ καλή. Ο Γιάννης του Κεστρίτσαλης από τον πρόεδρο, από τον Σύλλογο Ενεργών Πολιτών του ΣΑΠΑ. Σας τιμάει που τον τιμάτε. Κύριε Μαυραντονάκη, μιλάμε για μια απόσταση 15 χιλιόμετρων αυτή την οποία αναφέρατε. Ξεκινάτε στις 11, ολοκληρώνεται ο ποδηλατικός αυτός γύρος κοντά στη 1:30 το μεσημέρι. Άσφαλτος ο δρόμος, έτσι δεν είναι? Βέβαια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και οι μικρές ανηφορίστες, οι οποίες είναι βατές, δεν υπάρχει. Μάλιστα. Οπότε, μπαμπάδες, μαμάδες, παιδιά, όλοι μαζί μπορούν να πάρουν μέρος σε αυτή τη διοργάνωση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να περάσουν καλά. Και να περάσουν καλά. Με χορηγό επικοινωνίας, τον όμιλο της Κρήτη TV. Πάντα, το Κρήτη TV, τη Νέα Κρήτη και το σταθμό σας στην 94. Που σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα κύριε Μαυραντονάκη. Καλημέρα. Αυτά για τον 11ο ποδηλατικό γύρο παιδιάδας που είναι μπροστά μας την Κυριακή 14 του μήνα.